Στο rebound ο Βραντόβιτς. Γκάλης σε ένα σόλο που το αποφέρει μόνο φάουλ, όχι και καλά. Ο Γκάλης που είναι ο 8ος του τελικός, ο πρώτος με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. 7 προηγούμενοι ήταν με τον Άρη, πάντα μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Οι παίκτες του Άρη τελικά κερδίζει ο Γεωργόπουλος. Γκάλης με ταμπλό θα νικήσει τον Άντερσον. 39-36 και time. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Γκάλη. Τα δύο ιερά τέρατα επί χρόνια συμπαίκτες, αντίπαλοι σήμερα. Πετσάρσκι για τον Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης, καλάθι και φάουλ από τον αρχηγό της Εθνικής και του Άρη. Ο Θείος στο πλάγιο για τον Γιαννάκη. Θα κλέψει ο Σοκ. Γκάλης. Ωραία πάσα στον Σοκ. Και πάλι Γκάλης. Το σούτ ακάλυπτος εντελώς. Και μειώνει 44-41. Να εδώ ο Νίκος Γκάλης. Γκάλης διακυμάνσεις. Γκάλης. Επιχειρεί τον πάσιμο. Τον σταματάνει παίχτες του Άρη. Αλλά ολοκλήρωνε ο Βράνκοβιτς. Ο Γκάλης δάει φάουλ. 48-48. Να ο Βράνκοβιτς. Σοκ. Γκάλης με τον Βουρτζούμι που έχει 4 φάουλ. Επιμένει ο Σερφ. Καλάθι από τον Γκάλη, φάουλ από τον Βουρτζούμι. Για αντίπολο τον Ιωάννου τώρα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 60-65. Το σούτ και πάλι απ' έξω, άστοχος αυτή τη φορά. Ριμπάντα από τον Γκάλη. Ένας εναντίον όλων και 64-70 μετά από αυτό το σόλο του Νίκου Γκάλη που φτάνει τους 15 πόντους με 5 στα 8 δίποντα. Γκάλης. Πάλι στον πάσιμο. Θα νικήσει όλους τους αντιπάλους του. 66-72. Να εδώ ο Νίκος. Απίστευτο. 1 λεπτό και 20 δεύτερα ακόμα. Γκάλης. 84-84. Φάουλ του Γιαννάκη πάνω στον Νίκο Γκάλη και δικαίωμα για μία συν μία βολές. Να ο Γιαννάκης με 4 φάουλ. Δεν σφυρίζεται. Γκάλης στο lay-up, τον σταματάει με φάουλ ο Θείος. Γκάλη 1 λεπτό και 6 δεύτερα πριν το τέλος. 84-87. Να ο Παυλίσεβιτς και ο Γκάλης για τη δεύτερη βολή. Ο Γκάλης έχει μια δεύτερη βολή. 17 φάουλ ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και 16 ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός έχει πια το κύπελο στα χέρια του. Rebound από τον Ιωάννου, δεν υπάρχει πια χρόνος. 4-3 δεύτερα, ο Θείος θα σουτάρει από πολύ μακριά. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδας για το 1993, κέρδισε τον Άρη 89-96 και κατακτά τον πρώτο του τίτλο μετά το 1986, όταν στο τελικό του κυπέλου είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 88-78 εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τη στιγμή της απονομής, ο Ζαχαρίας Αλεξάνδρου, πρόεδρος του ΟΦ, ο Νίκο Γκάλη, που σηκώνει το κύπελο, επιθυμούμενος από 10.000 περίπου οπαδούς του Παναθηναϊκού, τη σειρά του Παναπέτρου, να σηκώσει το κύπελο. Ο πρώτος τίτλος για τον Παναθηναϊκό από το 1986, ο πρώτος τίτλος για τον πρόεδρό του, τον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο,